Επανερχόμαστε στο Ουκρανικό και στην τραγωδία του πολέμου. Πάμε στην μεγάλη αγκαλιά ανθρωπιστικών δράσεων που έχει ανοίξει και σε επίπεδο Κρήτης. Και θέλω να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο. Κάποιες συγκεκριμένες δράσεις της εθελοντικής ομάδας του δικτύου Ερεθελοντό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τον εκπρόσωπο του δικτύου, έναν από τους εκπροσώπους του δικτύου και την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Μπερλυράκη. Πάμε στην κυρία Αγγελική Σερβιλάκη, υπεύθυνη δικτύου Ερεθελοντό, να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σε περιόδους κρίσεων δίνεται δυναμικό παρόν. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να ακουγόμαστε. Ξέρετε, και να ακούγονται οι δράσεις. Έχετε φτάσει σε ένα σημείο να κινητοποιείτε εκπαιδευτικούς, καθηγητές, δασκάλους, γονείς, τους ίδιους τους μαθητές, εθελοντικές ομάδες, αυτοδιοικητικούς, ιδιώτες. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας πούμε ότι ξεκινήσαμε με αφορμή και εμείς τα γεγονότα να κάνουμε τις δράσεις μας από την προηγούμενη Τετάρτη. Έγινε η πρώτη δράση που ανάψαμε ένα κερί σε 4 σημεία της πόλης μας. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα να θυμηθούμε τη δράση. Την είχαμε βέβαια επικοινωνήσει με τους τηλεθεατές την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση. Ήρθαν δεκάδες εθελοντές και πολίτες και βοήθησαν να γίνουν αυτή η δράση. Είναι σημαντικό ότι απλωθήκαμε σε πλατείες και λόγω της πανδημίας και να μπορούν και όλοι να έρθουν, να μην είναι ένα σημείο μόνο. Αποκτήσαμε ένα μεγάλο σήμα ειρήνης στην παραλία μας με το κεράκι μας όλοι μαζί. Είχε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία για μας. Πιστεύω να δώσαμε το μήνυμα που χρειάζεται, να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Μετά την Παρασκευή κάναμε τη δεύτερη μας δράση που είχαμε καλέσει τα παιδιά και ήρθαν και ζωγραφίσαν σήματα της ειρήνης. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό ότι ήρθαν τα παιδιά μαζί μας και με χαρά, με λαχτάρα να στείλουν ένα μήνυμα από όλες τις ηλικίες. Γεμίσαμε με θετική έτσι ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι και τα παιδιά το καταλαβαίνουν όλο αυτό. Και θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας. Τώρα είχαμε μια δράση για αύριο, αλλά λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουμε αυτές τις μέρες και περιμένουμε και αύριο, μεταβάλλεται για μια άλλη μέρα. Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος επιθυμεί να σας γνωρίσει, καθώς εμείς και βέβαια μέσα από την εκπομπή και ο κόσμος οι περισσότεροι σας ξέρουμε διαχρονικά μέσα από τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες που λαμβάνετε, κάποιος ο οποίος θέλει να σας γνωρίσει, πώς μπορεί να σας βρει, πώς μπορεί να γίνει μέλος. Στη σελίδα μας, στο Facebook που έχουμε, στο ομάδα Εθελοντών Δήμου Ρεθύμνης, ναι. Ρεθελοντό, από εκεί ή στα τηλέφωνα που έχουμε στο 28-31-040-050 και 148. Μπορούν να μας βρουν και εκεί. Είναι αναρτησμένα πάνω στο τέτοιο. Έχουμε ένα group που ενημερώνονται όλοι για τις δράσεις μας και μπορούν να τις παρακολουθούν και μας στείλουν και μηνύματα από εκεί και ερχόμαστε άμεσα σε επικοινωνία μαζί τους. Μάλιστα. Καλή επιτυχία για τις επόμενες πρωτοβουλίες σας. Εμείς έχουμε ήδη εγγεγραμμένοι εθελοντές. Υπάρχει μια ομάδα στο Viber που έχουμε την επικοινωνία και των δράσεων και των εξελίξεων και των καλεσμάτων όλων που θέλουμε μάλιστα, να κάνουμε. Μάλιστα, και μάλιστα. Εκεί ακούμε και τις παρατηρήσεις ή κάποια ιδέα που μπορούμε μάλιστα. να κάνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία για τις επόμενες πρωτοβουλίες. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, να επικοινωνήσουμε, καθώς τα μηνύματα που στέλνετε είναι ηχηρά, ξεχωριστά, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.